Ήταν μια καλή εμφάνιση από την πλευρά μας. Πετύχαμε τρία πολύ όμορφα γκολ. Βέβαια, χάσαμε ευκαιρίες να πετύχουμε το τέταρτο και το πέμπτο. Ενδεχομένως, όμως, πάμε στο σπίτι μας με τρεις βαθμούς και με καλή εμφάνιση. Όχι μόνο από τον Λούκας, αλλά και από τον Σκόνδρα και από τον Τζαβέλα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκείνος χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έχω πει πολλές φορές ότι χρειάζεσαι ένα μεγάλο και ικανό σύλλογο και οι παίκτες σήμερα δώσαν σωστές απαντήσεις. Σε δύο εβδομάδες ο Πάο πάει στο Καραϊσκάκι, με βάση την εικόνα που έχει την τελευταία εβδομάδα, είναι έτοιμο να αφισβητήσει το ποιόσμο το θετικό στο ποδάφι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι το αγώνας που έχουμε την Τετάρτη και αυτό που είναι να έρθει αργότερα θα το δούμε στην ώρα του. Αυτό που βλέπουμε απ' έξω, δεν ξέρω αν συμφωνεί, είναι ότι δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να είναι σωματικά έτοιμοι παίκτες. Δηλαδή και ο Λούκας σήμερα και ο Σκόνδρας και ο Τζαβέλας δείξαν πολύ διαφορετική σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Και αν θεωρεί ότι αυτή είναι η επιμονή του στο να παίζουν παίκτες που είναι απόλυτα έτοιμοι, έχει γλιτώσει τον ΠΑΟΚ από την μάστιγα τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε πέρσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παίζουν οι παίκτες που είναι απολύτως έτοιμοι και μέσα σε μία σεζόν να είναι όλοι οι παίκτες στο βαθμό της ετοιμότητας που πρέπει. Γιατί σε μία σεζόν έρχονται και τραυματισμοί, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσεις ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι απόλυτα έτοιμοι σε φυσική κατάσταση. Οι παίκτες σήμερα έδωσαν μία πολύ καλή απάντηση. Οι παίκτες που μπήκαν έδωσαν μία πολύ καλή απάντηση πάνω σε αυτό το τομέα. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και αυτοί που θα μπουν, γιατί θα βάλουμε και φρέσκους παίκτες στον αγώνα της Τετάρτης και να έχουν μία αντίστοιχα καλή παρουσία. We will see after the competition where we are landed. Θα δούμε μετά το τέλος της διοργάνωσης που έχουμε προσγειωθεί.